Αδελφέ, να ανακοινώσω στο σώμα ότι από τα άνω-δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής 34 μαθήτριες και μαθητές και 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Παιδινής Ιωαννίνων. Σας καλωσορίζουμε. Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και θα σας παρακαλέσω να αφήσετε την επισήμανση στον χρόνο, αν ξεπεράσω το όριο, να μου γίνει αντιληπτό για να σταματήσω μέσα σε αποδεκτά πλαίσια. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο λαός έκανε μια ξεκάθαρη επιλογή στις 25 Ιανουαρίου. Αυτή η επιλογή προέκυψε από τις νεοφιλελεύθερες μνημονιακές πολιτικές. Ήταν μια τομή στη ζωή της χώρας, ήταν μια τομή στις ζωές των πολιτών. Αντιλήφθηκαν για πρώτη φορά τι θα πει ταξικό. Ζήσαν στο πετσί τους το 11% της αύξησης των εκατομμυριούχων. Ζήσανε στη γειτονιά τους, στον περίγυρό τους, στο οικογενειακό τους περιβάλλον, τα 6,3 εκατομμύρια των συμπολιτών τους που ήταν στο όριο και κάτω από το όριο της φτώχειας. Από εκεί, από αυτή την εντολή, την ξεκάθαρη επιλογή, προέκυψε μια κυβέρνηση. Δόθηκαν 149 βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπήκαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες στη Βουλή παρά το πολιτικό λιτζάρισμα που δέχτηκαν τα 2,5 χρόνια που ήταν εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο, και αυτή η κυβέρνηση πήρε αυτή την εντολή για ισχυρή διαπραγμάτευση, για να παλέψει για να γίνει το χρέος βιώσιμο, για την άρση της λιτότητας, την ανάσχεση της καταστροφής που επιτεύχθηκε και μόνο με την εκλογή αυτής της κυβέρνησης, την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την επανεκκίνηση της οικονομίας και την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. 2,5 χρόνια και 2 κοινοβουλευτικές ομάδες έκαναν πολλή δουλειά, τα κόμματα έκαναν πολλή δουλειά που συγκροτούν την κυβέρνηση, είχαν προτάσεις και θέσεις πριν. Αυτό προς απάντηση σε αυτούς που λένε ότι δεν έχει αυτή η κυβέρνηση σχέδιο. Υπήρχαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και προγραμματικές δεσμεύσεις. Οι πρώτες μέρες αυτής της κυβέρνησης βρήκαν τον Υπουργό, τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς σε ένα ατέλειωτο ταξίδι στην Ευρώπη, εκεί που θεωρητικά θα βρίσκαν κλειστές πόρτες, να συζητάνε για πρώτη φορά πράγματα τα οποία ήταν ανήκουστα για τόσα χρόνια. Να βάζουν στην ατζέντα, ναι, το θέμα της διαγραφής του χρέους. Να καταθέτουν ένα λογικό πρόγραμμα, το δικό μας πρόγραμμα, όχι των δανειστών, όχι του ΣΕΒ, πώς θα επανακινήσουμε την οικονομία, πώς θα μοιραστεί ο πλούτος. Σε κόντρα της βιαιότερης αναδιανομής πλούτου που είχε λάβει χώρα στα χρονικά αυτής της χώρας. Στις πρώτες μέρες ο λαός αντιλήφθηκε τι σημαίνει να ασκείς εξωτερική πολιτική και πως δεν είναι συνυφασμένη με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Έτσι, η πρώτη απάντηση ήταν πως θα συναποφασίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πως έχουμε άλλη αντίληψη μέσα από τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την εξωτερική πολιτική και τη σχέση με τη Ρωσία. Υπήρξε μια παρέμβαση η οποία δεν άφησε να πάρθουν νέα μέτρα και δεν ήταν τόσο επιθετική η δήλωση, ώστε να δημιουργήσει ένα πραγματικά χαοτικό ρήγμα στη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Ξεκίνησε μια άμεση και σκληρή όντως διαπραγμάτευση. Σκληρή όμως που προκαλεί ανησυχία μόνο στο πρώην κυβερνητικό μπλοκ. Γιατί στον λαό μας έξω προκαλεί ενθουσιασμό. Αντιλήφθηκε ο κόσμος, αντιλήφθηκε ο λαός πως η κυβέρνηση πλέον δεν χαρακτηρίζεται από χατζιαβατικές νοοτροπίες. Πως είναι έτοιμη να διεκδικήσει τα δίκαια του λαού. Σε αυτό έχουμε μια κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία προφανώς προκαλείται από την αμηχανία. Το αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Έρχεται από τη μία να πει ότι συνενεί και στηρίζει, από την άλλη ότι έχουμε κάνει ήδη κολοτούμπα, αλλά εν τέλει ανησυχεί, λέει, γιατί η σκληρή διαπραγμάτευση μπορεί να μας οδηγήσει δήθεν σε Brexit ή οποιοδήποτε άλλο σενάριο. Έχει ανασύρει από την προεκλογική περίοδο, δεν έχει καταλάβει ακόμη ότι έχουμε ξεπεράσει την προεκλογική περίοδο, πως ο κόσμος δεν φοβήθηκε, δεν τον τρομοκρατήθηκε και αποφάσισε. Μας κατηγορούν επίσης, και αυτό θέλω να το επισημάνω, γιατί ήταν διαπαραταξιακό, για το ελάχιστο εγγυημένο επίδομα. Ναι, με συγχωρείτε και ευχαριστώ για τη διόρθωση.
Ποιοι όμως? Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι οδήγησαν πραγματικά μέσω της εσωτερικής υποτίμησης και των μνημονιακών πολιτικών στην καταστροφή αυτού του τόπου, στην υγειονομική ένδυα που δημιούργησαν μέσα από την υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, μας κατηγορεί και το ποτάμι. Ένα κόμμα νεοσύστατο, το οποίο επέμενε να μην προκύψουν μέσω των προεδρικών, της προεδρικής εκλογής, εκλογές, για να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Το οποίο κρατά ως φίλος οικής μερική από αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, αυτό το συνοθήλευμα που έχει συγκροτηθεί τέλος πάντων, κάτι για τα δικαιώματα, λίγο Δημάρ θυμίζει, είδατε την τύχη της Δημάρ, και τέλος πάντων μας κατηγορεί για αυτό το πράγμα. Εσείς που επιμένατε σε αυτές τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Κοιτάξτε, μία εμπειρία που είχα στον χρόνο που ήμουν βουλευτής ήταν ότι προσπάθησα μέσα από την Ελληνική Βουλή να επεκταθεί το επίδομα για τις ορεινές μειονεκτικές περιοχές. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία που επέρονται ότι φέραν μεταρρυθμίσεις και ότι αγωνιούν για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τι έκαναν? Απάντησαν σε ερωτήσεις μου και τις παρακλήσεις μου για να ενσωματώσουν μια ευρωπαϊκή οδηγία που μπορούσαν να το κάνουν, πως και τα τρία υπουργεία ήταν αναρμόδια. Αυτή ήταν η απάντηση. Τέλος, γιατί δεν θέλω να καταχρατσώ τον χρόνο. Κοιτάξτε, ο λαός αναγνωρίζει. Ο λαός αναγνωρίζει όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση τις πρώτες μέρες και στηρίζει. Υπάρχει ένας ακήρυκτος οικονομικός πόλεμος. Τον έχουμε ζήσει. Το ζουν οι συμπολίτες μας. Έχει μειωθεί 25% το ΑΕΠ. Δεν εμφορείται κανείς μας και κανένας από τους συμπολίτες μας από οποιαδήποτε φαντασίωση πως επειδή είναι δίκαια τα αιτήματά μας θα πάμε, θα τα καταθέσουμε και θα γίνουν αποδεκτά. Έχουμε ένα πόλεμο. Σε αυτό τον πόλεμο κερδίσαμε την πρώτη μάχη στις 25 του Γενάρη. Θα υπάρξουν όμως και ήττες, θα υπάρχουν και τακτικές που θα ακολουθήσουμε. Πάντα όμως στο τέλος της ημέρας θα μένει αυτή η γεύση που έχει μείνει από τις πρώτες μέρες αυτής της κυβέρνησης. Θα μαχόμαστε για δημοκρατία, για αξιοκρατία και για το συμφέρον των λαϊκών στρωμάτων. Και θέλοντας να απευθύνω και να δώσω μια απάντηση στον κύριο Βενιζέλο, που μας προέτρεψε να απολαύσουμε την εξουσία και την νίκη. Προς όλους εδώ μέσα και προς όλους που μας ακούν. Δεν ήρθαμε για να απολαύσουμε καμιά εξουσία και καμία νίκη. Συγκινούμαστε από την ευθύνη και τη δυνατότητα που μας έχει δώσει ο λαός να παλέψουμε για τα δίκαιά του. Συγκινούμαστε βλέποντας τον κόσμο να μας δίνει κουράγιο. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε για όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.